Είναι ευχαρίστησή μου, είναι τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα στη συγκεκριμένη εκδήλωση, στη συζήτηση που οργανώνει η ομάδα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας έκφρασης φύλου της Επιτροπής Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, για να συζητήσουμε για ένα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, αλλά και γενικότερα για τα δικαιώματα, ένα σημαντικότατο θέμα. Την καθιέρωση, την νομοθέτηση του Συμφώνου Συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια, δηλαδή τη δυνατότητα για τα ομόφυλα άτομα, τη δυνατότητα δηλαδή να διευρυνθεί η έννοια, η πράξη, η πρακτική του Συμφώνου Συμβίωσης για τα ομόφυλα άτομα. Και αυτό που θα ήθελα να πω πέρα από, από οτιδήποτε άλλο είναι ότι η νομοθέτηση, η πρόθεση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου συνιστά μια επιτυχία, ένα σημαντικό βήμα στην πρόθεση του συγκεκριμένου δικαιώματος, αλλά και γενικότερα μια νίκη για τα δικαιώματα. Γιατί ξέρετε κάτι, τα δικαιώματα είναι αδιαίρετα. Δεν είναι τα δικαιώματα των μεν ή των δε ξεχωριστά και στεγανοποιημένα το ένα με το άλλο. Τα δικαιώματα μας αφορούν όλα και τα δικαιώματα είναι για όλους. Είναι για όλους με την έννοια ότι το δικαίωμα κυρίως είναι εκεί που μπορεί εσύ να έχεις επιφύλαξη, ερωτηματικά ή αμφιβολίες ή και αντιρρήσεις. Εκεί είναι που πρέπει να υπερασπιστείς, μιλάω γενικά φυσικά, και να θεωρήσεις ότι και η νομοθέτηση τέτοιων δικαιωμάτων είναι κάτι αναγκαίο που μετρά στο κάτω-κάτω του καθενός μας, είτε συλλογικότητας είτε ανθρώπου, μετράει τον ριζοσπαστισμό του, την προοδευτικότητά του, μετράει αν θέλει τον πολιτισμό του. Και επίσης η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει και σε μια σειρά άλλα ζητήματα που συνιστούν όριμα αιτήματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, όπως για παράδειγμα το ζήτημα των δικαιωμάτων της ταυτότητας φύλου, της ταυτότητας έκφρασης φύλου, με συγκεκριμένες και εδώ νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα πάρθουν, ούτως ώστε μια κατάσταση η οποία δεν εκφράζει την πραγματικότητα, με την πραγματικότητα σε επίπεδο ατόμου αλλά και κοινωνίας, να ξεπεραστεί, να μπορεί ο καθένας να εκφράζεται και να δηλώνει σεξουαλικά την ταυτότητα που τον εκφράζει.